το καθήκον μας απέναντι στην Εκκλησία, στην νορία της Ευαγγελίστριας, αν τα λέω καλά, στον αγώνα τον οποίο έχει κάνει και ο ιερέας εδώ και ο Μητροπολίτης, αλλά και απέναντι στον Δήμαρχο, ο οποίος σασμένος αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο και στην ανάγκη ολοκλήρωσής του, ανταποκρινόμαστε, δίνουμε τα επιπλέον χρήματα τα οποία απαιτούνται, υπογράφω τώρα τη συμπληρωματική σύμβαση, ώστε να τελειώσει αυτό το έργο και να το εγκαινιάσουμε και να το χαρούμε. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι. Και μας φυπτώσει, κοιτάξτε, εμείς χρήματα του λαού διαχειριζόμαστε. Δικά σας χρήματα των φορολογουμένων. Και η αγωνία μας και η φροντίδα μας είναι όλα αυτά να πιάνουν τόπο. Χαίρομαι που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς εδώ και τον Δεσπότη σας και τον σέβομαι. Είναι ένας άγιος άνθρωπος και το φίλο το Δήμαρχο εδώ και τον Παπαλευτέρη που κάνει τον αγώνα. Είναι το προσωπικό του στοίχημα να ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο τελικά υπηρετεί το φτωχό άνθρωπο. Είσαστε καλά που είσαστε για μένα, έτσι αισθάνομαι άσχημα με αυτό το δύσκολο καιρό να είσαστε εδώ πέρα. Και αυτά τα οποία σας λέω θα τα κάνω πράξη, τώρα θα υπογράψουμε τη συμπληρωματική σύμβαση. Και ό,τι θέλετε στη συνέχεια για την επίπλωση του χώρου, το Παλευθέρι μου όπου μπορούμε να... Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Διότι... Είναι ο Μουταφίδης είναι εδώ. Ναι, έχει τα χαρτιά να υπογράψουμε. Είσαστε δίπλα στο έργο στο Σίτιο, το οποίο λειτουργεί 13 χρόνια. Έχει αποδείξει ότι είναι μια αναγκαία δομή κοινωνική για τον Ναύπλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Κοστούρ, που από την πρώτη στιγμή είναι. Αυτό το κτίριο, το οποίο δεν θα είναι μόνο μια κουζίνα απλή, όπως νομίζουν κάποιοι, ή η ματαιοθήκη, θα προσφέρει πολλά κοινωνικά έργα μέσα σε αυτό το κτίριο. Οι μελέτες έχουν γίνει από το Δήμο με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πέρασε Περιφερειακό Συμβούλιο πάλι με ομόφωνη απόφαση. Αυτό είναι θετικό, ότι τα μηνύματα που έρχονται σε εμάς είναι ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Να φύγουμε μέσα από τα προκάτ που είμαστε, μέσα από τις αντίξωες συνθήκες. Η σημερινή σας παρουσία που θα υπογραφεί αυτή η συμπληρωματική σύμβαση του έργου για να τελειώσει επιτέλους αυτό το έργο αποδεικνύει την αγάπη σας και τη στήριξή σας που έρχεται να κλείσετε. Εμείς είμαστε ευγνώμενες σε όλους όσους στηρίζουν το Σίτιο. Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε την θητεία μας με συγκεκριμένα έργα στην αργολίδα τα οποία να τα ξέρουν όλοι και δυνατόν όλη η Ελλάδα. Είμαι πολύ υπερήφανος γιατί ύστερα από μεγάλο αγώνα κατορθώσαμε και πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 15 εκατομμύρια τα οποία προορίζονται για την ανακατασκευή των εξυγχρονισμών της συνδρομικής γραμμής μέχρι τον Ναύπλιο. Ο αγώνας που χρειάστηκε ήταν, που κάναμε ήταν πολύ μεγάλος και ευχαριστώ όσους τον έδωσαν. Διότι όπως ξέρετε, είχαμε πάρει στο παρελθόν 80 εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό της γραμμής και κλείσαμε το τρένο. Και δεν ήταν εύκολο οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, να μας δώσει και τα 15 εκατομμύρια επιπλέον. Την πείσαμε όμως ότι αυτός ο ιστορικός τρόπος έχει ανάγκη το τρένο, ο τουρισμός της περιοχής και γενικότερα η ανάπτυξη. Περιφέρειες χωρίς τρένο, χωρίς πανεπιστήμια, χωρίς αυτές τις βασικές δομές δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Ήδη έχει αρχίσει και η μελέτη για την ενεργοποίηση της γραμμής μέχρι την Τρίπολη. Επομένως, θεωρείται δεδομένο το τρένο. Όπως θεωρείται και δεδομένο το φυσικό αέριο. Κατορθώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα. Σήμερα πήραμε και τα βεβαιωτικά αυτών που σας λέγω, ότι έχουμε 20 εκατομμύρια για το φυσικό αέριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μείνει έξω το Άργος και το Ναύπλιο από το φυσικό αέριο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της τάξης του 30% πρέπει να είναι και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά τα χρήματα αυτά δίνονται μόνο στη ΔΕΔΑ, μόνο για δημόσιο έργο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα έργο λοιπόν, είτε είναι το τρένο, είτε είναι σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο. Οι μοναδικές πόλεις στην Ελλάδα, μεγάλες που δεν είναι συνδεδεμένες με κεντρικούς αυτοκινητόδρομους, είναι το Άργος και το Ναύπλιο. Αυτό το έργο θα στοιχήσει πάνω από 50% στα υποϋπόμενα χρήματα του ΕΣΠΑ το οποίο φέρει. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Όχι αρκαδικό Αγία Λεούσα πρώτο έργο, και αυτό το έχουμε μελετήσει, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Το πρώτο έργο είναι η διάβαση των εδρευενακίων. Αυτό θα ενταχθεί τώρα. Και είμαστε έτοιμοι μελετητικά. Το διοικητήριο θα αγοραστεί τώρα ο συγκεκριμένος χώρος για να κατασκευάσουμε το διοικητήριο. Για να λέμε όλοι τι κάνανε ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι,
συνδέσανε με το κεντρικό αυτοκινητόδρομο της πόλης μας, φέρανε το τρένο στο Άργος και τον Άπλιο, αγοράσανε το οικόπεδο και ξεκίνησε η κατασκευή του διοικητηρίου Αργολίδος, 4-5 πράγματα τα οποία να είναι χειροπιαστά για όλους μας. Χτες συνονηθήκαμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Λέκα, να κάνουμε μια αναγνωριστική μελέτη σε όλη την περιφέρειά μας για να κατασκευάσουμε μικρές λιμενοδεξαμενές. Προηγείται η Ερμιονίδα. Είναι ολόκληρη Ανατολική Πελοπόννησο, είναι σοβαρό πρόβλημα λόγω της ανομβρίας. Προηγείται η Ερμιονίδα. Από εκεί θα αρχίσει, αναζητώντας τόπους ώστε να κρατήσουμε το νεράκι του Θεού και για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά και η βοήθεια και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία της περιοχής. Να στηρίξουμε και όλον αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά θέλω να σας πω. Εγώ θα δώσω το καλύτερο εαυτό μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό κάνω. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν επιτίθεμαι σε κανέναν. Η δουλειά μου είναι τα χρήματα του κόσμου να τα διαχειρίζουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κόσμος να βλέπει ότι από τα χρήματά του κάτι γίνεται. Κάτι μένει σε αυτόν τον τόπο. Και κυρίως η Αργολίδα, η οποία έχει όλα τα καλά του Θεού. Και τι δεν έχει αυτός ο τόπος, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα των πορτοκαλιών, για το θέμα, θέμα των πορτοκαλιών, όπου έχω συγκεκριμένες προτάσεις και ο Δημήτρης μου έφερε, αλλά και από τους παραγωγούς είχα προχτές, ανέβηκα στην Αθήνα, είχαμε ραντεβού με τον κύριο Λιβανό, προέκυψε ένα ζήτημα με τον Μαξίμου, ξέρετε είναι, έχουμε διάφορα ζητήματα τώρα, αυτές τις ημέρες όμως θα τον επισκεφτώ, έχω συγκεκριμένες προτάσεις και από τα συσκευαστήρια και από τους παραγωγούς. Ξέρω το πρόβλημα που υπάρχει με τις ναυαλίνες, όπου λίγοι. Ξέρω το πρόβλημα που υπάρχει με τα μανταρίνια. Με τα μανταρίνια, δυστυχώς πέρυσι πήγαμε καλά, φέτος έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μέσα στη βδομάδα νομίζω ότι θα καταλήξουμε. Το θέμα των μανταρινιών το είχε χειριστεί ο κ. Βορύδης, τον βλέπω την Πέμπτη. Μία κυβέρνηση είναι, συνεργάζεται μεταξύ τους και μου είχε αφήσει κάποιες ελπίδες για αυτό το θέμα. Θα το κουβεντιάσω και μαζί του. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Προφανώς αυτός ο τόπος έχει και βουλευτές, καταλαβαίνετε, δεν είμαστε μόνο εμείς και δημάρχους κλπ. Να παλέψουμε για τα θέματα που αφορούν στον κόσμο. Άλλο. Με την Πελοπόννησο θα παλέψουμε τι νεότερα. Έχουμε υπάρχει κάτι νεότερο να μας πείτε. Όχι. Κοιτάξτε, έχω κουραστεί με αυτό το θέμα ειλικρινά. Η αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δηλαδή η κρατική αρχή εντόπισε εκτεταμένα στοιχεία διαφθοράς στην Πελοπόννησο ΑΕ. Όχι ο Νίκας, η αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα οποία παρέπεψε και στον εισαγγελέα. Την έκθεση αυτή την έχω κοινοποιήσει σε όλους τους συμβούλους. Γιατί αποφεύγουν να μιλάνε για την αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και λένε περίπου ότι ο Νίκας κάτι εφήβρε. Εγώ δεν εφήβρα τίποτα. Και εύχομαι και ελπίζω και οι οικονομικοί εισαγγελείς να βγάλουν πορίσματα υπέρ των συναδέλφων μου. Αλλά εκτός από τα χρήματα τα οποία λείπουν πραγματικά ή έχει γίνει κακή διαχείριση γενικότερα, μην πω σε αυτό, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία έχουν εντοπίσει οι ερευνητές της Αρχής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Όποιος αισθάνεται ότι τον ακουμπάει το συγκεκριμένο ζήτημα, ας καταφερθεί με επιχειρήματα κατά της Αρχής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Δεύτερον, εμείς ως έχοντες στο 50%, κοιτάξτε, σε μια εταιρεία δεν παρατρωγόμαστε, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Αν έχουμε διαφορές, πάμε στα δικαστήρια και τις λύνουμε. Εντάξει, εμείς με ευρύτατη πλειοψηφία, 35-15, αν δεν κάνω λάθος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε συντολή να προσφύγουμε ο ένας εταίρος στα δικαστήρια για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα κοιτάξτε, μια εταιρεία η οποία κατηγορείται ότι έχει υπάρξει εκτεταμένη διαφθορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μια εταιρεία όπου φαρδιά πλατιά τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν υπογραφεί τα πάντα. Δεν είναι καλό. Υπάρχει άλλος δρόμος από τη δικαιοσύνη να βρει ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να γίνει. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποφασίσει. Εγώ δεν καταφέρομαι, δεν υβρίζω, δεν επιτίθεμαι, δεν λέω, η δικαιοσύνη θα μας πει ποιο είναι το σωστό. Να ρωτήσω κάτι, με αφορμή τη συναντήση που θα έχετε με ανθρώπους του πολιτισμού σήμερα, από ό,τι διαβάσαμε. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο πλάνο σχετικά με τη στήριξη, με τη συνεργασία σας με τους πολιτιστικούς φορείς,
που να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα, με τον τρόπο που ζούμε σήμερα, ή κάποιο άλλο που θα είναι πιο ελεύθερα. Έχετε ένα, δύο πλάνα? Κοιτάξτε, μεταξύ πολλών άλλων, θεωρώ ότι η περιφέρειά μας σε επίπεδο πολιτιστικό υστερεί. Εκτός ίσως από δύο περιοχές, τις οποίες δεν τις αναφέρω, έχουμε ζήτημα, και ξέρετε, τα ζητήματα του πολιτισμού είναι κύρια ζητήματα για την γενικότερη ανάπτυξη ενός τόπου. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος της ηττίας μας το έφαγε ο κορονοϊός. Ένα χρόνο παιδευόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να δω το χάρτη του πολιτισμού, να τον κουβεντιάσω σε κάθε περιοχή, να κουβεντιάσω με τους συλλόγους, να δω τις ανάγκες τους, να τους υποστηρίξουμε οικονομικά, να υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός ώστε να έχουμε αλληλορροή εκδηλώσεων και πνευματικών δραστηριοτήτων. Αλληλορροή εννοώ μεταξύ των νομών και μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Να βλέπει κάθε περιοχή το τι κάνει η άλλη. Χρειαζόμαστε ένα βήμα προς τα μπροστά, όλοι μας. Και πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτόν τον τομέα. Εμείς είμαστε εδώ, ήδη συντάσσεται τώρα και ο κοινωνικός χάρτης, για να δούμε το τι έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο, και ο πολιτιστικός χάρτης, τι έχουμε σε πολιτιστικό επίπεδο, και να υπάρξει μια γενναία πολιτική υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στον πολιτισμό. Το έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε. Επομένως πρέπει να δω όλους τους συλλόγους. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της ποιότητας. Ασφαλώς πολύ καλό είναι να ασχολούμαστε με την παράδοση. Πάρα πολύ καλό. Υπάρχει όμως και ο σύγχρονος πολιτισμός. Περιοχές όπως είναι οι δικές μας, εδώ η Αργολίδα εννοώ, τουριστικές περιοχές, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα πλέγμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, το οποίο θα υποστηρίζει το τουριστικό, τον τουρίστα, θα αυξάνει το τουριστικό προϊόν. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος ο οποίος έρχεται εδώ το καλοκαίρι να ξέρει ότι υπάρχει και ένας κατάλογος από πολιτιστικές εκδηλώσεις ποιοτικές, τις οποίες μπορεί να επισκεφθεί. Εκτός από τα αρχαία, τον ήλιο και τη θάλασσα, έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να προσφέρουμε. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα είμαι δίπλα τους. Δίπλα τους. Και με τον λόγο και με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε πέρα, που έχουμε με τους συνεργάτες. Μην ακούτε. Χρήματα υπάρχουν. Η πολιτεία βοηθάει. Αρκεί να τα αξιοποιούμε σωστά. Να γίνεται σωστή αξιολόγηση και να τα δίνουμε τα χρήματα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως να μην τα χρησιμοποιούμε για ψηφοδηρία. Όλα αυτά είναι προσωρινά. Αλλά ένα γερό πολιτιστικό πρόγραμμα είναι για όλους μας και για το μέλλον. Κύριε Περιφερειάρχα, ανακοινώθηκε η άρση των μέτρων στην Αργολίδα από 25 Ιανουαρίου. Επίσης, 1η Φεβρουαρίου ξεκινάνε γυμνάσια Λύκεια. Θα υπάρξει ομαλή μετάβαση στη λειτουργία τους όσον αφορά τα κτέλ, τη μεταφορά τους κτλ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι η χώρα τα πηγαίνει καλά. Βλέπετε τον πανευρωπαϊκό χάρτη και το τι γίνεται. Δεν κάνω καμιάς μορφής προπαγάνδα. Αλλά τα πληρώνουμε με τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία θα τα δείτε πάρα πολύ σύντομα. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, λέω εγώ και συμφωνώ με τον ΕΟΔΗ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε άλλα περιθώρια να χάσουν τα παιδιά μας τα γράμματα και να είναι το σχολείο κλειστό. Από εκεί και πέρα εδώ οι συνεργάτες μου θα κάνουν εγώ την δυνατόν, θα δω και το χτέλ σήμερα, ώστε να έχουμε ομαλότητα στην μετάβαση των μαθητών. Και να σας πω και κάτι άλλο, η περιφέρεια μας πάει καλά. Πάει καλά. Να κοιτάτε τα εξής στοιχεία. Πόσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία και πόσοι είναι στις ΜΕΤ. Όσοι συμπατριώτες μας εδώ χτυπιώνται από τον κορονοϊό, πάνε στα δικά μας νοσοκομεία. Ασθενούν. Αυτό το δείκτη και τις ΜΕΘ, διότι ασυμπτωματικοί μπορεί να είναι, να είμαστε μισοί από εδώ πέρα. Πόσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία έχουν σημασία. Η περιφέρεια είναι σε καλό επίπεδο και αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον. Ακουγόμαστε πάρα πολύ καλά και η Ελλάδα ακούγεται πάρα πολύ καλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είδατε όλοι στις εφημερίδες το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για επίσκεψη στην Ελλάδα. Σε πόσο ψηλά είμαστε σε σχέση με το παρελθόν και θεωρώ, ακούστε, ότι αυτό είναι επίτευγμα και του πολιτικού μας κόσμου και του σχεδιασμού της κυβέρνησης, αλλά και των δυνάμεων
της αντιπολίτευσης, οι οποίες είχαν μια σόφρονα στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα.